Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Σταυρακούδης. Σε αυτό το μικρό βίντεο θα μιλήσουμε για τις τιμές NAL στην ΑΡ και τον χειρισμό τους. Έχουμε δει σε ένα άλλο σχετικό βίντεο τις λεγόμενες μη διαθέσιμες τιμές, τις τιμές NA, διαφορετικό είδος τιμών, κυρίως και κύριοι, είναι οι τιμές NAL, οι μη υπαρκτές κατά κάποιο τρόπο τιμές. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια τιμή, για παράδειγμα, έτσι, εδώ στη μεταβλητή Χ, αν κάτι τέτοιο προκύψει κατά τη διάρκεια των υπολογισμών μας και χρειάζεται να το ελέγξουμε. Η αντίστοιχη συνάρτηση ελέγχου για τιμές NAL, κυρίες και κύριοι, είναι η συνάρτηση IS-NAL, όχι IS-NA κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πάρουμε true. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα το IS-NAL και άλλο πράγμα το IS-NA. Στην ερώτηση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, θα πάρουμε εδώ μια διαφορετικού τύπου απάντηση. Στο IS-NA θα μας επιστρέψει ένα logical 0, αυτό εδώ. Αυτό εδώ σημαίνει ότι η μεταβλητή Χ έχει, η απάντηση μάλλον της συνάρτησης IS-NA για τη μεταβλητή Χ είναι μια λογική τιμή, αλλά είναι κενή, δεν έχει μέσα τίποτα. Αυτό ακριβώς είναι και το NAL. Βλέπετε εδώ ότι η συνάρτηση IS-NA δεν θα μας δώσει true ή false, θα μας δώσει κάτι διαφορετικό. Επίσης, προσέξτε λίγο και αυτό εδώ που τα καιρούς χρειάζεται να ελέγξουμε, το is numeric με λίγα λόγια, αν η τιμή της είναι κατά πάση αριθμητική ή όχι. Θα πάρουμε προφανώς false εδώ, δεν είναι αριθμητική αυτή η τιμή, η τιμή NAL. Και προσοχή, δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους με αυτόν εδώ τον τρόπο, όπως κάνουμε δηλαδή με αριθμητικές τιμές, να ελέγξουμε αν κάτι είναι NAL, δεν είναι NAL κτλ. Εδώ πάλι θα πάρουμε την απάντηση, όπως και με το IS-NA, το logical 0, που σημαίνει ότι δεν έχει μέσα περιεχόμενο αυτή η τιμή, είναι χωρίς περιεχόμενο. Αν μια μεταβλητή έχει την τιμή NAL, προφανώς και δεν μπορεί να συμμετέχει σε αλγευρικές παραστάσεις, να κάνουμε δηλαδή πράξεις, τιμές, όπως είναι για παράδειγμα το χ συν 1 ή το 2 επί χ, οποιαδήποτε άλλο αριθμητικό τελεστή, ή για παράδειγμα τέτοια πράγματα, να διαιρέσουμε το χ με το χ ή με κάτι άλλο. Αυτά θα αποτύχουν και θα πάρουμε αντίστοιχα το κενό. Τέτοιες μεταβλητές, όπως είναι εδώ το numeric, το logical κτλ, μέσα το 0, σημαίνει ότι είναι κενές. Προσέξτε μονάχα εδώ το numeric 0 που έχουμε πάρει από την παράσταση, για παράδειγμα χ συν 1 ή εδώ χ συν χ κτλ. Βασικά σημαίνει ότι προσπάθησε η R να κάνει μια αλγευρικού τύπου πράξη. Αυτό εξάγεται από το συν, από τον τελεστή δηλαδή της πρόσθεσης. Απλά απέτυχε και δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποιο αριθμητικό αποτέλεσμα. Η σημασία έχει βέβαια να καταλάβουμε ότι δεν παίρνουμε μήνυμα σφάλματος. Δεν διακόπτεται η ροή του προγράμματος κτλ. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο διάνυσμα με τιμές που έχει μέσα πιθανές τιμές NAL. Όπως για παράδειγμα είναι ένα διάνυσμα, αντί για ένα 2 θα γράψω ένα NAL εδώ. Κάπως έτσι, και ας βάλουμε και μια τρίτη τιμή, το 3. Να, αυτό εδώ πέρα είναι το διάνυσμα Χ, όπως βλέπετε. Και όπως μόλις είδατε, αυτή εδώ η τιμή δεν παρουσιάζεται στην οθόνη, δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στις τιμές του διανύσματος. Ενώ δηλαδή προσπαθήσαμε να εισάγουμε τρεις τιμές μέσα σε ένα διάνυσμα, επί της ουσίας έχουμε καταφέρει μόνο τις δύο. Για παράδειγμα, αν καλέσουμε εδώ το Χ2, δηλαδή τη δεύτερη θέση του διανύσματος Χ, η απάντηση που θα πάρουμε είναι το 3, δεν υπάρχει δεύτερη τιμή που να είναι NAL. Αντίστοιχα, αν καλέσουμε το Χ3, θα θυμάστε από ένα άλλο σχετικό βίντεο που έχουμε δει ότι η τιμή είναι NA, μη διαθέσιμη. Αυτή εδώ είναι η πρώτη τιμή, αυτή εδώ είναι η δεύτερη τιμή, η τρίτη είναι εκτός του ορισμού του διανύσματος και δεν υπάρχει. Αυτό μπορούμε πολύ εύκολα, κυρίες και κύριοι, να το ελέγξουμε και με τη συνάρτηση length, να ζητήσουμε δηλαδή το μήκος του διανύσματος, πόσες τιμές είναι μέσα στο διάνυσμα. Και η απάντηση που θα πάρουμε εδώ είναι προφανώς το 2. Αυτή εδώ δηλαδή η τιμή δεν συνυπολογίζεται μέσα στο διάνυσμα. Εκτός από τα διανύσματα, κυρίες και κύριοι, οι τιμές NAL μπορεί να προκύψουν επίσης μέσα σε λίστες. Αυτό είναι κάτι που θα συναντήσουμε αρκετά συχνά. Προσέξτε, ας κάνουμε εδώ μια απλή λίστα με δύο μόνο τιμές. Ας πούμε ότι έχουμε την λίστα που έχει το α ίσον 1 και το β ίσον το β ίσον 2. Κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτή εδώ είναι η λίστα Χ, τώρα πια, και μπορούμε να καλέσουμε
το στοιχείο A της λίστας με το χ δολάριο A, το X δολάρα A, και να πάρουμε την τιμή 1, αντίστοιχα το B και τα λοιπά, να πάρουμε την τιμή 2 δηλαδή. Εδώ όμως βλέπουμε ότι υπάρχει το A, υπάρχει το B, και ας συζητήσουμε το C, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν είναι κλπ. Αντί για NA, κυρίες και κύριοι, θα πάρουμε την τιμή NULL, δηλαδή αυτή η τιμή δεν έχει οριστεί, δεν υπάρχει. Προσοχή λοιπόν εδώ, στο πώς συμβαίνουν τα πράγματα μέσα στα διανύσματα και πώς συμβαίνουν μέσα στις λίστες. Αν μια λίστα έχει ορισμένα τα στοιχεία της, θα πάρουμε τις αντίστοιχες τιμές τους. Αν δεν έχει ορισμένα τα στοιχεία της, θα πάρουμε την τιμή NULL. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.